Οι υποχρεωτικότητες που σχετίζονται με τον κορονοϊό είναι λανθασμένες και θα πρέπει να ακυρωθούν, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στους The Epoch Times, σε μια αποκλειστική συνέντευξη η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Φεβρουαρίου στο epochtv.com. «Πρέπει να τελειώσουν, δεν έπρεπε καν να ξεκινήσουν», τόνισε μεταξύ άλλων ο Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής όταν ο κορονοϊός εμφανίστηκε στην Κίνα στα τέλη του 2019. Υπό την δική του προεδρία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν επέβαλε υποχρεωτικότητες εμβολίων ή μάσκας. Υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, πολλές πολιτείες άρχισαν να θέτουν ως προϋπόθεση τον εμβολιασμό, προκειμένου να μπορεί κάποιος να δειπνήσει, να πηγαίνει σε συναυλίες, ακόμη και να εργαστεί. Ο Μπάιντεν διέταξε τον στρατό, τους ομοσπονδιακούς εργολάβους, τις υπηρεσίες της διοίκησής του, τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και όλους τους Αμερικανούς που εργάζονται σε εταιρείες με 100 ή περισσότερους υπαλλήλους να εμβολιαστούν. Όλες οι εντολές έχουν αμφισβητηθεί και ορισμένες έχουν αποκλειστεί από τα δικαστήρια, αν και οι εντολές μάσκας έχουν επιβιώσει σε μεγάλο βαθμό.